μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ελάτε εδώ, 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 κοντά μας. Καθίστε λίγο γύρω, γύρω, εδώ. Εδώ, εδώ, γύρω, γύρω. Δεν ξέρω που θα βρούμε να σας να καθίσετε. Έλα και εδώ κι εσύ, Αθηνά. Ελάτε κι εσείς εδώ, κορίτσια, να στριμωχτούμε λίγο. Θέλουμε όλες τις κοπέλες εδώ, τις πανέμορφες. Τι κάνουν τα πανέμορφα κορίτσια? Τι κάνεις, Τζιζέλ, Ζιζέλ, αλλά το πραγματικό είναι Τζούλια. Τζούλια, ναι. Τζούλια, Τζούλια, μικρόφωνο εδώ. Τζούλια. Το καλλιτεχνικό είναι Τζιζέλ, χορεύουμε στο ΣΥΣΑ, έτσι. Τα κορίτσια χορεύουν στο ΣΥΣΑ, η Ριδαγή Αθηνά, εγώ χορεύω σε άλλο μαγαζί. Σε άλλο μαγαζί, έτσι είναι. Εσύ χορεύεις στο ΣΥΣΑ, ναι. Ήρεις κάθε μέρα. Έχετε τα καλλιτεχνικά σας ονόματα, εμείς σας βαφτίσαμε εδώ στο face-to-face Καριάτης. Πειράζει? Γιατί είσαστε πανέμορφα και είσαστε τα τέλεια σώματα. Αρχαία ελληνική ομορφιά. Αρχαία. Δεν είπατε ότι θέλετε καλλιτεχνικό όνομα? Ήρης δεν είναι το καλλιτεχνικό σου? Και το αληθινό μου. Και το πραγματικό. Ναι. Πώς ξεκινήσατε χορό? Ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια. Κάποιες κοπέλες, η Αθηνά, ας πούμε, ξεκίνησε μόνη της και η Τζούλια. Εγώ πήγα σε κάποιες σχολές χορού. Το καλλιεργήσαμε με τον καιρό. Πώς γνωριστήκατε, πώς γνώρισες την Τζούλια, για πες μας. Γνωριστήκαμε στα κλαμπ που χορεύουμε. Βλέπω, θυμάται καλύτερα τη γνώριμη. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Και οι τρεις είμαστε ιχθύς. Ιχθύς, κύριε Χορταρέα. Τι έχουμε να πούμε για τους ιχθύς, κύριε Χορταρέα? Αμέσως θέλουμε κάτι ειδικά για τους ιχθύς. Μα γι' αυτό είναι την ώρα που μιλούσα, γι' αυτό άκουγα. Ναι. Για να πούμε για το μέλλον των κοριτσιών εδώ. Ένα ενιδρίο. Όχι, όχι, γιατί τα ψάρια στο ενιδρίο είναι διαφορετικά. Εσείς σαν ψάρια, όπως είπατε, δεν έχετε... είναι που δεν μιλάει. Για χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχετε προβληματισμούς, αρκεί να σφίξετε λίγο το πορτοφολάκι σας. Έχετε το άσχημο, τα γυναίκες ψάρια. Ό,τι λεφτά πιάνετε, την επόμενη μέρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ δεν βλέπετε στολές. Λοιπόν, να δείξουμε αυτή τη στολή. Πολύ ένα κοντινό πλάνο εδώ το σκηνοθέτη μας. Και χρώμα. Να δούμε και... γιατί και χρώμα και φανταστικό. Ναι, για να δούμε την ποιότητα. Και έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια. Από πού την πήρες η στολή σου, για πες μας. Αυτή η στολή είναι από την Αίγυπτο. Ένα κοντινό πλάνο. Γιατί εδώ βλέπω ηχθείς γυναίκες, ρίξαν όλα τα χρήματα. Σαν γοργόνα είναι τώρα. Από ό,τι ναι. Ναι, 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 ναι. Όλα τα χρήματα. Ρίξουν... από ό,τι βλέπουμε. Για να δείξω και εσύ τη στολή σου. Από την Αίγυπτο η δική σου. Πολύ ωραία είναι. Για να δω το ίδιο. Όλες από την Αίγυπτο είναι η στολή σου. Ναι. Είναι για να δούμε ένα κοντινό. Up and down. Από το Κάιρο, Πάω συνέχεια. Και σας τις φέρνουν από εκεί, Και πίσω και πίσω και να δούμε όλα τα νομίσματα. Πολλά νομίσματα εδώ, κύριε Αργυρόπουλε, βλέπετε. Είναι συλλογή. Είναι τραπεζική αυτή η στολή. Με τόσα ψαράκια ο κύριος Αργυρόπουλος. Και να δείξουμε και την Αθηνά. Φύγω λίγο Αθηνά. Πάνω... ναι, ναι. Με τόσα ψαράκια δεν θα κάνω. Σε βλέπω να πάνω. Ένα κοντινό πάνω κάτω. Σε ψαροταβέρνα σήμερα. Σε ψαροταβέρνα, δείτε, φτιάξω. Και πίσω και πίσω. Να μας ψήσετε. Να δείξουμε και τη Αθηνά. Πολύ ωραία στολή, μπράβο, κάθισε. Θα δώσουμε και το μικρόφωνο. Ποιες καρδιές, εδώ έχει ανησυχήσει ο κύριος Αργυρόπουλος. Έχει αναστατώσει εδώ το κόσμο. Πήγες και κάτσες και δίπλα στον Αργυρόπουλο. Τον κύριο Αργυρόπουλο εδώ, μας τον αναστατώνει. Για πες μας, εσύ πώς ξεκίνησε το χορό? Εγώ ξεκίνησα από μόνη μου, βλέποντας άλλες χορεύτριες να χορεύουν σε μια μαγαζιά. Και αποφάσισα ότι ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό και προσπάθησα πάρα πολύ και το κατάφερα τελικά. Ωραία. Και εδώ και 3 χρόνια εργάζομαι και εγώ επαγγελματικά σε νεκτερινά μαγαζιά. Και είσαι και στο ΣΥΣΑ 4-5 ναι, μέρες. Είμαι και στο ΣΥΣΑ. Το οποίο κάνανε και τα πάρτι για τα γενέθλιά μου και τους ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για να πούμε για τους ιχθύς, μια σειρά. Μπορούμε να κάνουμε έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι τα ψαράκια μια παράκαμψη ότι δεν διατρέχουν καθόλου κινδύνους εάν μπορέσουν να σπίξουν το πορτοφόλι τους. Είναι λίγο πιο προσεκτικοί στον επαγγελματικό τομέα και κρατήσουν και κάτι για τον εαυτό τους, τα πράγματα θα είναι καλά. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι στον επαγγελματικό τομέα τα νούμερα που ταιριάζουν απόλυτα με εσάς είναι ό,τι τελειώνει σε 7, 7, 17, 20, 7, 37 και το ζώδιο που ταιριάζει μαζί σας συναισθηματικά. Για πείτε γρήγορα. Αγωνία να δεις, παιδί μου. Λοιπόν, ο ζυγός φυσικά. Είναι. Συναισθηματικά και αισθηματικά. Είναι. Ταιριάζεται και με τον καρκίνο. Και με τα λιονταράκια. Γι' αυτό γιατί είστε συναισθηματικά άτομα. Και με τα λιονταράκια. Με το πόνο μαζί. Και με τους υδροχώους. Με τους υδροχώους δεν ταιριάζουν. Ταιριάζεται μόνο, όχι συναισθηματικά. Και οι οροσκόποι παίζουν ρόλο, μην ανησυχείς. Υπάρχουν και οι οροσκόποι. Είναι δηλαδή πιο πολύ, όχι, είναι πιο πολύ ζώδια της ξεπέτας. Δηλαδή, ένα μισή χρόνο της ξεπέτας. Ένα μισή χρόνο είναι πολύ.
1,5 χρόνο. Μπροστά στην αιωνιότητα δεν είναι τίποτα. Αιωνιότητα, εδώ είναι. Κάτι είπατε πριν ότι να προσέχουμε, μην κάνουμε με τα πολλαπλά ταμπλό. Ποιο είναι να προσέχει, ναι, γιατί να πρόβλημα. Μην το παίζετε σε πολλά ταμπλό. Μικρόφωνο. Για μας το λέει αυτό. Δεν ακούγεται. Για πες το πάλι για την ερώτηση. Όχι, για εσάς θα έλεγα σε πολλά ταμπλό. Την ερώτηση, πες την πάλι. Λέω κάτι, είπατε, λέω για τα πολλαπλά ταμπλό. Δεν ακούγεσαι χωρίς μικρόφωνο καν. Κάτι πρέπει να προσέχουμε με τα πολλαπλά ταμπλό, είπατε. Να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή. Για μας το λέει αυτό. Ναι, γι' αυτό είπαμε πολλαπλά. Δεν είπα τα διπλά. Λοιπόν, έχετε ένα καλό εσείς. Ενώ είστε τρομερά φιλότιμα άτομα, χρησιμοποιείτε το φιλότιμό σας και στην προσωπική σας ζωή. Αυτό δηλαδή, γιατί είναι κακό. Φυσικά, γιατί λέει χατήρι με τον ένα, χατήρι με τον άλλον, με τον άντρα να δεν είναι καλό. Είστε από τα άτομα που μπορεί να, βασιστεί κάποιος και στο συναισθηματικό τομέα δίνετε πραγματικά τον εαυτό σας. Θέλετε να κάνετε τον άλλον να χαίρετε, έστω και στον καφέ που θα πιείτε με ένα άτομο, δεν το κάνετε αγκάρια, το κάνετε γιατί θέλετε να ευχαριστήσετε. Έχετε πάρα πολλά καλά στοιχεία, χωρίς τα οποία είναι καλά, όχι, είναι καλά για τους γύρω και δεν είναι καλά για εσάς, γιατί φύριστε, δεν είναι την ψυχή σας. Το να δώσεις το σώμα σου, τα κιλά μας θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν δίνουμε την ψυχή μας, εκεί είναι το πρόβλημα και η στεναχώρια.